Γεια σας. Άρχισα να ανησυχώ. Ήμασταν στους 0 μέχρι πολύ πρόσφατα. Ακούγομαι καλά και η οθόνη καλά, φαντάζομαι. Επιβεβαιώστε κάποιος για τα τεχνικά ότι είμαστε ok. Ναι, ωραία. Ευχαριστώ. Ανεμιστηράκι, ας χαμηλώσω λιγάκι. Μήπως και το βελτιώσουμε. Εδώ είναι σίγουρα πολύ πιο ήρεμο το ανεμιστηράκι, αλλά και πολύ πιο χαμηλή ένταση φωνής. Ανεκτή η ένταση φωνής, ή να το ψηλώσω λίγο. Ας το ανεβάσω λίγο. Ωραία, αφού παίζουμε τώρα, θα κάνω το εξής. Λοιπόν, έβαλα ένα noise gate στο OBS και πιο μεγάλη ένταση φωνής όμως στο λειτουργικό. Πώς είμαστε αυτή τη στιγμή. Από ένταση και από θόρυβο άλλο, περιφερειακό θόρυβο, ανεμιστήρα. Από ένταση πρέπει να είμαστε ok. Τι γίνεται, δεν με ακούτε καν. Από ένταση, ναι, από θόρυβο. Ο ανεμιστηράκι θα ίδια. Ας κάνω και ένα noise suppression. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή σωστά settings, έχω να το χρησιμοποιήσω και πολύ καιρό. Λοιπόν, έχω βάλει δύο φίλτρα, noise gate, noise suppression, defaults. Τώρα ίσως κάπως καλύτερα. Καμία βελτίωση, ε. Λοιπόν. Άρα κάνω αυτό που νομίζω ότι είναι η λογικότερη ισορροπία. Έχω βάλει τα φίλτρα. Λοιπόν, ωραία. Νομίζω ότι χαμήλωσα λίγο την ένταση, ίσως να είναι λίγο καλύτερο, υπάρχουν τα φίλτρα, εκεί ίσως να πρέπει να παίξουμε λιγάκι. Με άλλο software δεν έχω προβλήματα, το Zoom με ακούνε όλοι μια χαρά. Λοιπόν, ωραία, τώρα σαν να είναι καλύτερα, μπράβο, χαίρομαι, μακάρι. Αλλά νομίζω ότι το μόνο που έχει διαφορά από την επίπεδο που ήμασταν χθες ήταν... Είναι λίγο τα φίλτρα που μπήκανε και όχι το κομπιούτερ δεν ακουμπάει στο γραφείο, ακουμπάει σε κουτί πάνω. Λοιπόν, πώς πάμε? Είμαστε καλά σε όλα και ιδιαίτερα τα ζητήματα των compilers. Υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση, σχόλιο, κάτι που αξίζει να πούμε τώρα που είμαστε ακόμα σε γενικό επίπεδο, πριν ξεκινήσω να μπούμε σε τεχνικά.
Δεν βλέπω κάτι, δεν απασχολεί κανέναν τίποτα. Είμαστε όλοι τέλεια. Ένα λεπτό να φέρω. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λοιπόν σήμερα με τη λεκτική ανάλυση. Θα κάνουμε αυτά που κάναμε και χτες, απλά πλέον θα μάθουμε κάποια άλλα πράγματα και σήμερα θα κοιτάξω να είμαστε και λίγο πιο μαθηματικοί σε αυτά που κάνουμε. Γιατί χθες ήμασταν λίγο πιο προς το προγραμματιστικό και διαισθητικό κομμάτι. Λοιπόν, τι είπαμε χθες? Είπαμε τα βασικά, ότι η λεκτική ανάλυση είναι η πρώτη φάση του εμπρός τμήματος ενός μεταγλωτιστή. Είπαμε ότι δεν θέλουμε να την κάνουμε. Ποιος είναι ο σκοπός της? Ο σκοπός είναι να πάρει χαρακτήρες, μια συμβολοσειρά από χαρακτήρες, και τη συμβολοσειρά αυτή να τη σπάσει σε tokens. Το έχουμε δει αυτό και στο παρελθόν. Δεν θέλουμε να το κάνουμε με το χέρι. Είναι πολύ επώδυνο το να γράψει κανείς κώδικα με το χέρι για να το κάνει αυτό. Εγώ τα ακουστικά δεν τα χρειάζομαι, οπότε κακώς τα βάζω. Δεν θα σας ακούσω έτσι κι αλλιώς. Αυτό λοιπόν που θα θέλαμε είναι να γράψουμε μία προδιαγραφή από την οποία θα υπάρξει ένας μικρός compiler, ο οποίος τρέχει και παίρνει την προδιαγραφή μας και θα φτιάξει το λεκτικό μας αναλυτή. Τον σκάνερ μας θα τον φτιάξει αυτόματα. Αυτός λοιπόν ο μικρός compiler είναι ο scanner generator. Έχουμε έναν scanner generator, παίρνει μια προδιαγραφή και βγάζει το scanner. Και η πιο προδιαγραφή, λέγαμε σε τι γλώσσα θα είναι. Για να είναι προδιαγραφή, είναι μια γλώσσα στην οποία περιγράφουμε το τι θέλω να γίνει, αλλά όχι το πώς γίνεται. Και η γλώσσα που εμείς θα έχουμε είναι οι κανονικές εκφράσεις. Είναι η κλασική γλώσσα που χρησιμοποιείται στη λεκτική ανάλυση και η οποία... Α, μισό λεπτάκι, μήπως νόμιζε ότι έχω... ότι θα έπρεπε να ακούει εμένα από τα ακουστικά. Ένα λεπτό. Όχι, το μικρόφωνο δεν είναι στα ακουστικά. Το μικρόφωνο που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι στο λάπτοπ, όπως και πάντα. Δεν χρησιμοποιώ ποτέ το μικρόφωνο των ακουστικών. Τα ακουστικά έχουν σβηστεί αυτή τη στιγμή, δεν είναι αναμένα. Δεν υπάρχουν ακουστικά στο λάπτοπ αυτή τη στιγμή, έχουν ξεσυνδεθεί από το λάπτοπ και ούτε το λάπτοπ λέει ότι ακούει ή ακούει εμένα ή ακούω εγώ από τα ακουστικά. Τώρα δηλαδή ακούγομαι διπλά? Τι γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει? Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το δω αυτή τη στιγμή, αλλά συνεχίσουμε με τα ακουστικά. Αν και δεν θα έπρεπε να παίρνει ποτέ ήχο από τα ακουστικά. Ωραία. Είναι καλύτερα τώρα? Ωραία, μια χαρά είναι με reverb. Ωραία, θα συγχρονιστεί, παιδιά, θα μας βρει. Αν υπάρχει κάτι σοβαρό μου λέτε, πάντως εδώ πέρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στα settings αυτό που βλέπω είναι optimal. Λοιπόν, ωραία, ακούγουμε και λίγο Transformers, μια χαρά. Τι λέγαμε? Ότι εμείς εδώ πέρα θα χρησιμοποιήσουμε κανονικές εκφράσεις. Νομίζω ότι απλά προσαρμόστηκε το μικρόφωνο, δεν έγινε κάτι άλλο. Γιατί και τώρα από το μικρόφωνο του λάπτοπ παίρνει τη φωνή μου, όπως και πάντα. Δεν χρησιμοποιώ ποτέ το μικρόφωνο των ακουστικών, είναι χάλια. Λοιπόν, ωραία. Πάμε τώρα όμως στο περιεχόμενό μας, από τη στιγμή που δεν έχουμε τεχνικές δυσκολίες. Μιλήσαμε χθες για τις κανονικές εκφράσεις. Και είπαμε ότι είναι μια πάρα πολύ απλή γλώσσα προγραμματισμού.
δεν μπορεί να γράψει όλα τα προγράμματα που μπορεί να εκφράσει κανείς. Δεν είναι γλώσσα προγραμματισμού που γράφει τα πάντα. Δεν θα γράψει τον browser σας σε κανονικές εκφράσεις. Είναι μια περιορισμένη γλώσσα προγραμματισμού. Αλλά τα προγράμματα που γράφουμε στις κανονικές εκφράσεις, στη γλώσσα των κανονικών εκφράσεων, είναι προγράμματα τα οποία είναι, μπορούμε να τα πούμε, acceptors ή recognizers. Είναι προγράμματα τα οποία θα σου πούνε η είσοδος αυτή, ναι ή όχι. Λοιπόν, άλλος τρόπος, ο πιο μαθηματικός τρόπος να το δει κανείς αυτό, δεν είναι σαν προγράμματα, είναι σαν ότι οι κανονικές εκφράσεις περιγράφουν σύνολα από συμβολοσειρές. Δηλαδή, τι είναι μια πρωτόγονη κανονική έκφραση, αυτό το A υπογραμμισμένο εδώ πέρα. Είναι απλά το σύνολο που έχει μόνο τη συμβολοσειρά, που έχει ένα και μόνο σύμβολο, το A. Πώς το είπαμε χθες αυτό? Αυτό χθες το είπαμε ότι αυτό εδώ πέρα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο λέει ναι μόνο εάν η είσοδος του αποτελείται από ένα και μόνο σύμβολο, και αυτό το ένα και μόνο σύμβολο είναι το A. Άρα, αντί να το δούμε σαν πρόγραμμα, μπορούμε να το δούμε σαν σύνολο από συμβολοσειρές. Και μάλιστα, αυτά τα σύνολα από συμβολοσειρές, στη γλώσσα των μαθηματικών, στη γλώσσα της θεωρίας υπολογισμών, τα λέμε γλώσσες. Δηλαδή, ένα σύνολο από τέτοιες συμβολοσειρές είναι μια γλώσσα, η γλώσσα της κανονικής έκφρασης. Οπότε, θα χρησιμοποιώ είτε τη μία ορολογία είτε την άλλη και θα λέω εδώ, τι σημαίνει αυτή η κανονική έκφραση? Σημαίνει, είναι μια συντομογραφία, σκεφτείτε το έτσι, για το σύνολο αυτό. Ή το ή σκέτο το A ή σκέτο το B. Τι σημαίνει αυτή η κανονική λέξη, η κανονική έκφραση? Είναι μια συντομογραφία για ένα άπειρο σύνολο που τι περιέχει? Περιέχει το A, το AB, το ABB, το ABBB. Αυτά εδώ είναι συμβολοσειρές, το καθένα από αυτά, και εδώ πέρα μας δείχνει μια γενική περιγραφή ενός συνόλου από συμβολοσειρές. Ή, έτσι που το είπα χθες, ένα πρόγραμμα το οποίο λέει ναι μόνο για κάθε ένα από αυτά. Είτε το πω πρόγραμμα που λέει ναι, είτε το πω σύνολο, είναι το ίδιο πράγμα. Απλά μαθηματικά αυτά τα λέμε γλώσσες, αυτά τα σύνολα, και μιλάμε για σύνολα. Ωραία. Δεν μας μπερδεύει λοιπόν είτε το πω έτσι είτε το πω αλλιώς. Το καλό εδώ φυσικά με τις κανονικές εκφράσεις είναι ότι έχουμε πολύ ωραία θεωρία από πίσω και βγάζει με μεγάλο ποσοστό αυτοματοποίησης, μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολύ καλό κώδικα. Πάμε λοιπόν να μάθουμε 2-3 πραγματάκια ακόμα για κανονικές εκφράσεις και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την υλοποίησή τους. Για το τι είναι, τι μας επιτρέπει πραγματικά αυτή η θεωρία. Λοιπόν, εδώ νομίζω μπορώ να καθαρίσω και θα το πούμε πάλι λίγο για να δώσουμε το μαθηματικό υπόβαθρο, αυτό που θα σας πούν στη θεωρία υπολογισμού ας πούμε, ότι θα μιλάμε εδώ πέρα για γλώσσες, μια γλώσσα είναι σύνολο από συμβολοσειρές, πάνω σε ένα αλφάβητο. Την έννοια του αλφαβήτου στη θεωρία υπολογισμού την έχουμε διαστητικά, γιατί ήδη εσείς ξέρετε, η Python ας πούμε έχει αλφάβητο Unicode, η C έχει αλφάβητο ASCII. Είναι ένα σύνολο από χαρακτήρες, από ατομικούς χαρακτήρες, τους οποίους τους βάζουμε μαζί και φτιάχνουμε συμβολοσειρές από τους χαρακτήρες. Άρα ξεκινάμε πάντα από ένα αλφάβητο, όταν μιλάμε για γλώσσες. Ένα σύνολο από strings, από συμβολοσειρές θα το πούμε γλώσσα, αλλά δεν είναι κάτι άλλο, μπορείς να το πεις και πρόγραμμα, μπορείς να το πεις και απλά σύνολο. Και κάθε κανονική έκφραση φυσικά ορίζει μια γλώσσα. Και θα τη γράφουμε αυτήν L της έκφρασης, η γλώσσα της έκφρασης. Και με βάση αυτό, ο ορισμός της γλώσσας προγραμματισμού που είναι οι κανονικές εκφράσεις, είναι πανεύκολος. Ένας πάρα πολύ απλός αναδρομικός ορισμός, ο οποίος απλά κάνει λίγο πιο μαθηματικό αυτά που είπαμε διαισθητικά χτες. Δηλαδή, κανονικές εκφράσεις πάνω από ένα αλφάβητο είναι τα προγράμματα ή αλλιώς οι εκφράσεις που υποδηλώνουν μια γλώσσα, δηλαδή ένα σύνολο από συμβολοσειρές, οι οποίες κατασκευάζονται με τον εξής τρόπο. Έχω ατομικές κανονικές εκφράσεις, οι οποίες είναι σύμβολα του αλφαβήτου υπογραμμισμένα ή το ειδικό σύμβολο ε
που υποδηλώνει το κενό, και εδώ πέρα λέει denoting empty set, δεν ισχύει αυτό, το ε, για να είμαστε ακριβείς, δεν είναι το κενό σύνολο. Το ε είναι αυτό. Είναι το σύνολο που η μόνη συμβολοσειρά μέσα του δεν έχει χαρακτήρες. Τώρα, αυτά τα δύο, ανάλογα με το πώς θα δώσουμε τους ορισμούς, μπορούμε να τα κάνουμε να είναι ισοδύναμα. Ανάλογα με το πώς θα δώσουμε τους ορισμούς. Αλλά εδώ πέρα είναι καλύτερο να το σκεφτόμαστε έτσι, όχι τόσο για τις κανονικές εκφράσεις, αλλά για αργότερα στο εξάμεινο, όταν θα κάνουμε parsing. Και εκεί θα αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε το ε και θα έχει μια κάποια σημασία. Θα είναι πολύ πιο εύκολο να το σκεφτούμε έτσι. Αλλιώς θα πρέπει να βάλουμε ειδικές περιπτώσεις. Οπότε, τι σημαίνει αυτό? Καινή είσοδος. Σε καινή είσοδο λέει ναι το πρόγραμμα ή όχι? Λέει ναι. Αν με το που το ξεκινήσεις το πρόγραμμα και πάει να διαβάσει, εσύ του πατήσεις Ctrl D στο Unix ή Ctrl Z στα Windows. Του δώσεις καινή είσοδο. Θα πει ναι ή δεν θα πει ναι? Αν πει ναι, τότε το ε, αυτή η γλώσσα του προγράμματος, περιλαμβάνει και το ε, τη γλώσσα ε. Έχω λοιπόν αυτές τις πρωτόγονες γλώσσες, τις ατομικές κανονικές εκφράσεις, και πάνω εκεί χτίζω πιο πολύπλοκες με τους τελεστές concatenation, alternation, cleany star ή cleany closure, κλείσιμο του cleany, το αστεράκι που είπαμε, και ο ορισμός τους αυτών είναι ότι η γλώσσα της κανονικής εκφράσης αυτής εδώ είναι η γλώσσα που, που βγαίνει, έχει όλες τις συμβολοσειρές που φτιάχνονται από σύνθεση δύο συστατικών χ και ψ. Το πρώτο συστατικό ανήκει, δύο συστατικών α και β, το πρώτο συστατικό, το α, ανήκει στη γλώσσα του χ και το β συστατικό ανήκει στη γλώσσα του ψ. Αντίστοιχα εδώ, χ ή ψ είναι απλά ένωση συνόλων. Ένωση όλων των κανονικών, όλων των συμβολοσειρών που ανήκουν στη γλώσσα του Χ με όλες τις συμβολοσειρές που ανήκουν στη γλώσσα του Ψ. Και τέλος το cleany closure είναι, πρέπει να μπορώ να σπάσω την είσοδο σε μηδέν, σε οσαδήποτε περιλαμβανομένου και μηδέν, σε οσαδήποτε επαναλήψεις λέξεων, οι οποίες η κάθε μία ανήκει στη γλώσσα του Χ, της κανονικής έκφρασης Χ. Αυτά που μόλις προσπάθησα να πω ήταν αυτό που είπαμε χθες διαισθητικά, λίγο πιο συστηματικά. Τώρα, για να είμαστε σίγουροι ότι το χωνέψαμε, αυτό που θέλω να κάνω είναι να κάνουμε 2-3 παραδείγματα κανονικών εκφράσεων. Και μπορούμε να κάνουμε και μαζί. Δηλαδή, θα ήθελα και από εσάς ίσως κάποιες θεωρίες, ή επειδή εγώ μπορώ να βγάλω παραδείγματα τώρα που θα κάτσω να τις σκεφτώ επί τόπου, μπορώ να κάνω και λάθη. Όχι μπορεί, θα κάνω λάθη. Οπότε θα ήθελα να σκεφτούμε μαζί κάποια παραδείγματα, να το έχουμε ξεκάθαρο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα, το πρώτο παράδειγμα που είχαμε πει από το παρελθόν κάποια πράγματα, θέλω να ορίσω παράδειγμα πώς είναι ο identifier σε μια γλώσσα. Ποιο είναι το token που σημαίνει όνομα μεταβλητής ή όνομα συνάρτησης ή όνομα κλάσης. Identifier αυτό σημαίνει. Είναι όνομα κάποιου πράγματος. Και ας πούμε ότι το αλφάβητό μου σίγμα είναι A, B, θα με τεμπέλεις. Δεν βάζω κεφαλαία γράμματα, απαγορεύονται τα κεφαλαία στη γλώσσα μας. Το κάνω αυτό semicolon. Ας πούμε ότι το αλφάβητό μου έχει μόνο αυτά. Άρα οποιοδήποτε πρόγραμμα γράφεται από αυτά εδώ. Μισό λεπτάκι. Σκολάρω λίγο.
Την καινή συμβολοσειρά, αν θα μπορούσαμε να τη βάλουμε στο αλφάβητο, όχι. Δεν είναι συμβολοσειρά, δεν είναι σύμβολο το κενό. Δεν έχει κάτι που να μπορεί να μου πει ότι τώρα μόλις διάβασα κενό. Δεν μπαίνει στο αλφάβητο. Στο αλφάβητο μπαίνουν τα σύμβολα. Η καινή συμβολοσειρά είναι συμβολοσειρά. Είναι ότι δεν εμφανίστηκε κανένα από αυτά. Αν θέλω να το γράψω με ορολογία C, εδώ πέρα δεν θα βάζα διπλό εισαγωγικό, θα βάζα μονό. Χαρακτήρας ο καθένας. Ας πούμε λοιπόν ότι έχω μια γλώσσα πάνω από αυτό το αλφάβητο. Ποιος θα ήταν καλός ορισμός των μεταβλητών π.χ. πάνω σε αυτή τη γλώσσα. Και δεν έχω βάλει καν και τελεστές τώρα που το βλέπω. Δεν έχω βάλει συν, πλην, επί. Ας τα βάλω να είμαστε σίγουροι ότι εδώ πέρα είναι ρεαλιστικό. Ας πούμε ότι εδώ πέρα επιτρέπει και συν, πλην, επί και διά. Και εδώ το κλείνω το αλφαβητό μου. Ωραία. Ο Χριστόφορος, μας λέει ότι καλός ορισμός θα ήταν, αν μπορώ εγώ να γράψω το εξής. Α, A, E, B, E, C, E, D, E, Z, ακολουθούμενο από πάλι οποιοδήποτε από αυτά ή οποιοδήποτε νούμερο ή underscore αστεράκι. Ας το γράψουμε λοιπόν αυτό πρώτα απ' όλα για να δούμε και τις συντομογραφίες θα βάλουμε εδώ πέρα για να είναι και βολικός ο τρόπος που θα το γράφουμε. Η συμβολοσειρά, η κανονική έκφραση αυτή, είπαμε ότι σημαίνει ένα σκέτο A. Οπότε πραγματικά έτσι που θα ήθελα, αν θα το γράφα να είμαι συστηματικός, θα πρέπει να το γράψω κάπως έτσι. Αρχικά λοιπόν ένα τέτοιο. Αρχικά αυτό, μετά βάζω παρενθέσεις οι οποίες είναι μετασύμβολα, απλά για να μου δείξουν την προτεραιότητα εδώ πέρα, και κάνω concatenate. Δεν έχουμε κεφαλαία στη γλώσσα μας. Τα απορρίπτω τα κεφαλαία. Κάτω το κεφαλαίο. Κεφαλαίο. Λοιπόν, ακολουθείτε από A underscore, με υπογραμμισμένο underscore, αστεράκι. Τώρα εδώ το underscore θα το βάλω χωρίς υπογράμμιση, γιατί αλλιώς μπερδεύει ακόμα περισσότερο, αλλά φανταστείτε, εννοώ το σύμβολο, την κανονική έκφραση που είναι μόνο το underscore. Δεχόμαστε ότι αυτός είναι ο ορισμός των identifiers. Τον έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Άρα δεν μας εκπλήσει. Τι θέλω να πω εδώ. Και οι τρεις τελείες και οι παρενθέσεις δεν ανήκουν στο λεξιλόγιο των κανονικών εκφράσεων. Τα έγραψα και τις τρεις τελείες και τις παρενθέσεις σαν συντομογραφίες για το πώς θα ήταν πραγματικά η κανονική έκφραση, έτσι που θα την καταλαβαίνει ο αλγόριθμος που θα την επεξεργαστεί. Από μαθηματικής απόψεως δεν υπάρχουν ούτε οι τρεις τελείες, πρέπει να τα γράψω όλα, ούτε οι παρενθέσεις. Απλά εδώ οι παρενθέσεις είναι για να μας πούν ότι έχω concatenation μίας κανονικής έκφρασης και μίας άλλης. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο που το έχουμε στο νου μας, το καταλαβαίνουμε. Γράφω κάποια πράγματα εδώ πέρα, επειδή τα γράφω για ανθρώπους και καταλαβαίνουν τις συντομογραφίες, αλλά η δομή τους από κάτω είναι λίγο διαφορετική. Δεν υπάρχουν ούτε οι παρενθέσεις, ούτε τα αποσιοποιητικά. Θα μπορούσαμε όμως να ορίσουμε εκφράσεις. Άρα λοιπόν κάτι καλό που θα μπορούσε να έχει ένα εργαλείο και έχουν τα περισσότερα εργαλεία που επεξεργάζονται κανονικές εκφράσεις είναι να με αφήσει να γράψω macros. Να πω ότι letter είναι αυτό. Για να μην το ξαναγράφω ξανά και ξανά. Letter είναι το A, E, B, E, C, E, Z και φυσικά εδώ θα τα έχω γράψει όλα. Άλλη συντομογραφία που την έχετε δει πιθανόν, το έγραψε ήδη ο Μανώλης από ό,τι βλέπω.
πολλά εργαλεία λοιπόν, τα περισσότερα θα μας επιτρέψουν αυτό το πράγμα, επειδή υπάρχει μια υπονοούμενη σειρά των χαρακτήρων στο αλφάβητο, αυτό εδώ πέρα θα μας επιτρέψουν να το γράψουμε έτσι. Από A ω Z. Αυτά όλα είναι συντομογραφίες. Από μαθηματικής απόψεως, αυτό που καταλαβαίνουμε από κάτω είναι ότι έχω την κανονική έκφραση που αποτελείται από 26 διαφορετικές υποεκφράσεις ενωμένες με alternation, με εναλλαγή, με E. Συγγνώμη που είμαι λίγο συστηματικός, απλά προσπαθώ να μην το καταλάβουμε απλά με ένα διαισθητικό επίπεδο και να τα ξεχάσουμε τα υπόλοιπα, να καταλαβαίνουμε σε βάθος τι ακριβώς γίνεται. Ωραία μέχρι εδώ. Αν λοιπόν τα συστηματικά τα κάναμε, ας προσπαθήσουμε να γράψουμε κάποιες πιο δύσκολες κανονικές εκφράσεις. Ας πούμε ότι θέλω να είμαι στο αλφάβητο μηδέν και ένα και θέλω να γράψω την κανονική έκφραση που είναι, που αναπαριστά το σύνολο όλων των συμβολοσειρών που έχουν ζυγό αριθμό από μηδέν. Πώς θα μπορούσα να το γράψω κάτι τέτοιο? Ζυγό αριθμό από 0. Ορίζοντας το letter, με ρωτάει ο Μπάμπης, θα μπορούσαμε να κάνουμε letter αστεράκι? Φυσικά. Φυσικά. Τα εργαλεία που θα δείτε εσείς στην πράξη, όλα αυτά σας τα επιτρέπουν. Να ορίσετε μεταβλητές που να είναι συνώνυμες με μια μεγάλη έκφραση, για να την ξαναχρησιμοποιήσετε πολλές φορές, ή να ορίσετε αυτό εδώ. Και φυσικά όταν ορίσετε αυτό το letter, μπορείτε να κάνετε letter αστεράκι. Μπορείτε να κάνετε letter ακολουθούμενο από letter αστεράκι εδώ πέρα. Μάλλον δεν είναι letter γιατί έχει κι άλλα. Ωραία, έχουμε κάποιες καλές θεωρίες. Αυτό, οι αποτυχημένες θεωρίες κυρίως, είναι αυτές που θα μας κάνουν να μάθουμε καλύτερα. Αν το σκεφτήκαμε λίγο, αποτύχαμε, θα είναι αυτές που θα μας κάνουν να μάθουμε καλύτερα. Εγώ ήδη εδώ πέρα βλέπω ίσως να υπάρχουν μία-δύο σωστές θεωρίες. Εντάξει, να μάθουμε θέλουμε, ας μην το προχωρήσουμε. Και αν γράψατε κάτι και δεν σας καλύπτει πια, αφήστε το, μη μου το διορθώσετε. Λοιπόν, πρώτη θεωρία. 0, 0, αστεράκι. Το πρόβλημα με αυτό, λοιπόν, ξαναλέω, να γράψω την προδιαγραφή εδώ. Θέλω όλες τις συμβολοσειρές με ζυγό αριθμό από 0. Εδώ πέρα αυτό όντως έχει κάποια πολύ καλά χαρακτηριστικά. Είπα μην γράφετε άλλα, δεν θα τα κοιτάξω καν, θα κοιτάξω τα τρία πρώτα. Λοιπόν, αυτό έχει όντως κάποια πολύ καλά χαρακτηριστικά. Σίγουρα βεβαιώνει ότι έχουμε κάθε 0 είναι ζευγαρωμένο, αλλά δεν λέει τίποτα για τα 1. Δηλαδή στο μεταξύ των δύο 0 δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν πάρα πολλοί άσοι. Αυτή εδώ πέρα λοιπόν η γλώσσα αυτής της κανονικής έκφρασης δεν δέχεται καν άσους. Δηλαδή δεν δέχεται το 1, 0, 0, 1, το οποίο προφανώς έχει ζυγό αριθμό από 0. Άρα δεν μας καλύπτει για κάποιους λόγους, αλλά έχει κάποια πολύ καλά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι βάζει τα μηδενικά ζευγαρωμένα, το δεύτερο είναι ότι βάζει αστεράκι, το οποίο επιτρέπει όλες τις επαναλήψεις μαζί και το 0 επαναλήψεις. Δεύτερη προσπάθεια λοιπόν. Κοιτάζω ο Χριστοφόρος, το επιμένει στο Χριστοφόρος βλέπω, μπράβο. Λοιπόν, ο Χριστοφόρος έχει δύο θεωρίες, οπότε πάω στη δεύτερη που μάλλον είναι πιο βελτιωμένη, τρεις θεωρίες, μας το έκανε πιο πολύπλοκο. Πάω τη δεύτερη γιατί μπορεί να είναι πιο ενδιαφέρουσα αν έχει bugs. Η δεύτερη λοιπόν είναι 0, 0,
αστεράκι, ένα αστεράκι και όλο αυτό σε αστεράκι. Τι δεν μας καλύπτει σε αυτήν εδώ. Το οποίο βλέπω ότι έχει διορθωθεί στην τελευταία. Δεν μας καλύπτει το ότι μεταξύ των δύο μηδενικών δεν μπορούν να εμφανιστούν άσοι. Άρα δεν βγάζει αυτή την, για παράδειγμα, τη συμβολοσειρά. Η οποία είναι σωστή. Μεταξύ των δύο μηδενικών, που μας το κάνουν ζυγό αριθμό εδώ πέρα, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να εμφανιστούν άσοι. Εδώ έχουμε επανάληψη, όσες φορές θέλουμε, 0-0, τα ζυγά μηδενικά και, και η άση μετά. Τι άλλο δεν μας καλύπτει? Υπάρχει κάτι άλλο? Πάρω κι άλλο ένα τυχαίο σαν θεωρία. Τέλος πάντων, εδώ πέρα βλέπουμε ότι κάτι θα πρέπει να κάνουμε και μεταξύ εδώ. Ας γράψω κι εγώ μια θεωρία να μου βρείτε κι εσείς λάθη στο δικό μου. Παράδειγμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα αστεράκι 0, ένα αστεράκι 0, ένα αστεράκι και όλο αυτό αστεράκι. Θα ήταν σωστός αυτός ο τρόπος να το γράψουμε? Εγώ έτσι που το σκέφτομαι λέω ότι βάζω το 0, τα μηδενικά είμαι σίγουρος ότι είναι ζευγαρωμένα, επιτρέπω και 0, δεν είναι μόνο 2, 4, 6, 8, 10, μπορεί να είναι 0, 2, 4, 6, 8 κλπ. Στο μεταξύ τους μπορεί να υπάρχει οποιοδήποτε αριθμός από άσους. Μπορώ να έχω άσους μπροστά ή και πίσω και όλο αυτό επαναλαμβάνεται όσες φορές θέλουμε. Υπάρχει κάτι που βλέπετε να μην ταιριάζει με την προδιαγραφή? Όλες και ακριβώς όλες το 001. Γιατί το ένα αστεράκι μου επιτρέπει να βγάλω τίποτα εδώ, κενό από το ένα αστεράκι, 0, κενό ξανά, 0 και έναν άσο. Είναι λάθος γιατί δεν επιτρέπει άσο χωρίς κανένα μηδενικό. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν ωραίο bug. Δεν επιτρέπει άσους χωρίς κανένα μηδενικό. Η περίπτωση να μην υπάρχει 0 υπάρχει. Γιατί είναι αστεράκι πάνω από όλο αυτό. Και να βγάλει άσους. Α, άσους χωρίς μηδενικό. Ναι, αυτό που είπατε πριν. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο bug. Πώς μπορώ να το φτιάξω? Μπορώ να το φτιάξω. Ο τεμπέλης τρόπος είναι βρήκα το bug μου, πιάνω αυτή ακριβώς την περίπτωση του bug. Τώρα είμαστε ok. Νομίζω ότι τώρα είμαστε ok. Τώρα είμαστε ok. Δεν είναι καλή η πρακτική γενικά όταν βρίσκω bug, αντί να κάτσω να ξανασκεφτώ τη λογική μου από την αρχή, μήπως τη γενικεύσω, απλά να βάζω μια έξτρα περίπτωση. Κακή πρακτική στον προγραμματισμό, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση μας κάλυψε. Υπάρχει πιο ωραίος τρόπος? Σκεφτείτε τον και πείτε μου. Βρείτε μου τον πιο ωραίο τρόπο εσείς. Δεν θα κάτσω να το σκεφτώ στον πίνακα αυτή τη στιγμή, κατά πάσα πιθανότητα θα αποτύχω. Ας πούμε κάτι άλλο. Όχι, ωραίο είναι, αλλά είπαμε, έχει μια εξωτερική εναλλαγή εδώ που είναι δύο περιπτώσεις. Στην επιστήμη υπολογιστών, την περιπτωσιολογία τη συχαινόμαστε. Θέλουμε όσο γίνεται να είναι ενιαίοι ορισμοί. Τέλος πάντων, δεν είναι λάθος, σωστότατο είναι, μια χαρά. Άλλη περίπτωση. Ας σκεφτούμε λοιπόν μια κανονική έκφραση η οποία απαγορεύεται να έχει πάλι στο ίδιο αλφάβητο, το σίγμα 0, 1, ας τα γράψω με μονά εισαγωγικά εδώ πέρα, να είμαι λίγο προς τη C, απαγορεύεται να έχει πάνω από να έχει συνεχόμενα μηδενικά. Δηλαδή απαγορεύονται τα συνεχόμενα μηδενικά. Όλες τις συμβολοσειρές που δεν έχουν συνεχόμενα μηδενικά. Αυτό
αυτό πρέπει να είναι ίσως και πιο εύκολο δεν κατάλαβα, δεν βλέπω από πού ξεκίνησαν τώρα οι απαντήσεις σε αυτό και πού συνεχίζουν οι απαντήσεις στο προηγούμενο, έχω χαθεί λίγο στο chat. Αυτές είναι απαντήσεις για αυτό και η ερώτηση του Σκεντάντλ και Ντούγκλιν για το προηγούμενο. Γιατί δεν γίνεται το μεσαίο 01 αστεράκι να είναι το ε, ενώ το τελευταίο να είναι το 01 π.χ. Ναι, γίνεται εδώ πέρα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Απλά εδώ πέρα είπαμε ότι απαγόρευε το προηγούμενο που είχαμε τους άσους σκέτους χωρίς μηδενικά. Αυτό που απαγορευόταν εδώ ήταν αυτό π.χ. Τέσσερις άσοι. Δεν έβγαινε με αυτό εδώ, χωρίς να βάλουμε την έξτρα περίπτωση. Λοιπόν, τώρα έχουμε θεωρίες για αυτό αρκετές. Κατερίνα, τι μας λέει, άσο αστεράκι, οποιοδήποτε άσο μπροστά, κάπου εμφανίζεται ένα μηδενικό, αλλά με το που εμφανίζεται το μηδενικό, στη συνέχεια έχουμε την υποχρέωση να εμφανιστεί άσος αστεράκι πριν να επαναληφθεί όλο αυτό. Άσος αστεράκι, εδώ. Το βλέπω το ίδιο λάθος, το έχετε διάφοροι νομίζω. Άσος αστεράκι σημαίνει και μηδέν άση. Αυτή εδώ πέρα συμβολοσυρά μια χαρά επιτρέπει το 0-0. Και αυτή και η επόμενη και η παραεπόμενη και η παραπαραεπόμενη. Τέσσερις πρώτες που προλαβαίνω να κοιτάξω. Άρα μήπως κάποια βελτίωση εδώ πέρα, αντί για άσος αστεράκι. Δεν μπορώ να τα κοιτάξω εδώ τόσο γρήγορα όπως καταλαβαίνετε. Έχω πολύ περιορισμένη δυνατότητα για parsing. Ούτε και αυτό το τελευταίο τώρα που βλέπω με το ένα αστεράκι 0 και όλο σε αστεράκι, αυτό για παράδειγμα επιτρέπει το 0-0, σκέτο 0-0. Αυτό εδώ πέρα που έχω γράψει, ας κοιτάξουμε να το βελτιώσουμε λιγάκι. Κάνω εγώ μια προσπάθεια. Είναι πολύ κοντά στη λύση. Ένα αστεράκι 0-1. Και όλο αστεράκι μας καλύπτει. Μπορεί να αφήνει μία περίπτωση, η οποία είναι η περίπτωση να τελειώνουμε σε 0. Αυτή την περίπτωση την αφήνει. Θα την παλώσουμε. Αν αφαιρέσω την περίπτωση του να τελειώνω σε 0, συμφωνούμε εδώ πέρα ότι μας καλύπτει. Πάρα πολλές θεωρίες, πραγματικά δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Προβληματιστείτε, πείτε μου εδώ πέρα. Μάλλον ας τη διορθώσω εγώ ως εξής. Λέω, αυτό εδώ πέρα μου πιάνει όλες τις συμβολοσυρές που δεν έχουν συνεχόμενα μηδενικά και τελειώνουν σε 1 και αντίστοιχα, γιατί δεν θα μπορούσα λοιπόν να κάνω ένα αστεράκι 0-1 αστεράκι και ή να τελειώνουν σε 0. Εγώ σας προτείνω αυτό σαν λύση. Βλέπουμε bug. Μπορεί να έχετε πιο κομψές λύσεις. Δεν προλαβαίνω αυτή τη στιγμή να τις επεξεργαστώ. Αλλά βλέπουμε bug στη δική μου λύση. Η οποία βασίζεται στη λύση της Κατερίνας βασικά με κάποιες μικροαλλαγές. Μία επιπλέον επιλογή και εδώ πέρα ότι έβαλα υποχρεωτικά να υπάρχει άσος. Για να ακούσω τι bug έχει. Δεν δέχεται μόνο ένα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεν δέχεται μόνο ένα. Δεν μπορεί να τελειώνει σε 1-1-0. Ναι. Σωστά. Δεν παίρνει το κενό. Ακόμα καλύτερα. Δεν παίρνει το κενό. Δεν παίρνει τον πρώτο άσο. Το σκέτο άσο. Άρα, ας κοιτάξουμε λοιπόν να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Έχουμε ένα αστεράκι. Κάτι που έχει όλες τις συμβολοσυρές που είναι ή κενές ή κενή
ή έχουν μόνο άσους. Αν αυτό δεν μας καλύπτει και έχουμε μέσα μηδενικά, τα μηδενικά πώς θα μοιάζουνε, ή ένα αστεράκι με το που εμφανίζεται το μηδενικό έχει την υποχρέωση στη συνέχεια να έχει άσο. Και αυτό αστεράκι. Επαναλαμβάνω τα κομμάτια που τελειώνουν σε 0. Τελειώνουν σε 1, συγγνώμη. Ή αυτό που έγραψα πριν. Αστεράκι αυτό με 0. Και μάλιστα δεν χρειάζεται να βάλω καν αστεράκι σε αυτό εδώ το πρώτο, γιατί θα ήθελα να το βάλω και αστεράκι πάνω σε όλα. Νομίζω ότι τώρα τα πιάσαμε όλα. Και αυτό εδώ πέρα δεν χρειάζεται, γιατί καλύπτεται από το άλλο. Αλλά δεν είναι και πολύ όμορφη η κανονική έκφραση. Οπότε την επόμενη φορά, γιατί τώρα δεν προλαβαίνω να το κοιτάξω τι μου έχετε γράψει, θα ήθελα κάποιος να μου πει μια πιο κομψή κανονική έκφραση που να μου δίνει αυτό. Όλες οι συμβολοσειρές που δεν έχουν συνεχόμενα μηδενικά. Αν δεν υπάρχει, πιο σύντομη μορφή, πείτε μου, αυτή είναι η πιο σύντομη μορφή. Αλλά σκεφτείτε το λιγάκι. Προβληματιστείτε. Χαμένο δεν θα πάει. Θα έχετε τέτοιες ερωτήσεις και στο τελικό διαγώνισμα. Ωραία. Οπότε, την άλλη φορά, αυτό τουλάχιστον, αν όχι αυτό, αυτό τουλάχιστον θα ήθελα να μου πει κάποιος μια κομψή έκφραση. Μπορώ να γράψω όλες τις συμβολοσειρές που δεν έχουν συνεχόμενα μηδενικά με ένα σχετικά κομψό τρόπο, ή θα πρέπει να κάνω όλη αυτή την περιπτωσιολογία, και τότε πώς ξέρω ότι η περιπτωσιολογία είναι σωστή. Λοιπόν, συνεχίζουμε για να μην φάμε τρομακτικό χρόνο, αλλά νομίζω ότι τη λογική την πιάσαμε διαστητικά και πρέπει να αρχίζετε να το χωνεύετε λιγάκι για το τι ακριβώς μπορούμε να εκφράσουμε και με ποιο τρόπο. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε από τις κανονικές εκφράσεις, δηλαδή από τη γλώσσα προδιαγραφής μας, πώς θα πάμε στον σκάνερ τον ίδιο. Πώς θα γράψω κώδικα, πώς θα βγάλω κώδικα ο οποίος θα κάνει αυτό το σκάνερ. Η ιδέα η βασική είναι η εξής. Κάθε κανονική έκφραση είναι ισοδύναμη με ένα πολύ απλό μοντέλο υπολογισμού που λέγεται κανονικό, που λέγεται πεπερασμένο αυτόματο. Κάθε κανονική έκφραση έχει ένα ισοδύναμο πεπερασμένο αυτόματο που την αναγνωρίζει. Τι είναι ένα πεπερασμένο αυτόματο? Το έχετε δει κάπου αλλού αυτό, σαν έννοια? Μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων, μπορεί να το έχετε δει, πεπερασμένο αυτόματο. Δεν το έχετε δει κάπου. Το έχετε δει σε διάφορα μαθήματα μέχρι τώρα πιθανόν, αλλά μπορεί να μην σας το έχουν πει ακριβώς έτσι. Και σε λογική σχεδίαση έχετε κάνει, σε λογική σχεδίαση στα, τι ήτανε, όχι στα ακολουθιακά, στα κάποιου είδους κυκλώματα, έχετε κάνει αυτόματα, έχετε κάνει και την ελαχιστοποίησή τους, έχετε κάνει διάφορα τέτοια. Θεωρία υπολογισμού φυσικά, παιδιά, εντάξει, όποιος έχει δει θεωρία υπολογισμού, ό,τι είπαμε τώρα εδώ σε αυτόματα και τέτοια το έχετε δει. Αλλά θέλω να πω κάτι που το έχει δει όλος ο κόσμος, είναι στη λογική σχεδίαση. Τα έχετε δει. Επίσης τα έχετε δει τα πεπερασμένα αυτόματα και σε λειτουργικά συστήματα, όταν καθόταν και σας έγραφε ο καθηγητής στον πίνακα ότι τα processes πηγαίνουν σε καταστάσεις και έχουμε μια κατάσταση που λέγεται ready. Και από ready γίνεται scheduled, και λέγεται, και πηγαίνει σε μια κατάσταση που, που λέγεται running. Και από running μπορεί να κάνει π.χ. IO και να πάει σε μια κατάσταση που λέγεται waiting. Και από IO return, από interrupt ή οτιδήποτε, από IO return, IO fulfilled, μπορεί να πάει σε ready. Και αυτό είναι το πιο απλό σχήμα
διεργασιών μέσα σε ένα λειτουργικό σύστημα και συνήθως έχουμε και άλλες καταστάσεις για τις διεργασίες μας. Αυτά τα έχετε δει. Την έννοια λοιπόν του κανονικού αυτομάτου την ξέρετε. Είναι το πιο απλό είδος προγράμματος που μπορούμε να γράψουμε. Έχει πεπερασμένες καταστάσεις, τρεις σε αυτή την περίπτωση, και ανάλογα με το τι συμβαίνει πάμε από τη μία κατάσταση στην άλλη. Το ενδιαφέρον λοιπόν που θα μάθουμε τώρα όσοι δεν έχουμε κάνει θεωρία υπολογισμού είναι ότι οι μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων, τα αυτόματα πεπερασμένων καταστάσεων, είναι ισοδύναμα με τις κανονικές εκφράσεις. Κάθε αυτόματο έχει μια αντίστοιχη κανονική έκφραση, οι πολλές φυσικά, που είναι ισοδύναμες όλες, αλλά άπειρες κανονικές εκφράσεις, και κάθε κανονική έκφραση έχει ένα αυτόματο, ένα ελάχιστο αυτόματο, το οποίο την αναγνωρίζει την κανονική έκφραση. Και αυτός ακριβώς είναι ο τρόπος υλοποίησης του σκάνερ. Παίρνουμε την κανονική έκφραση, εφαρμόζουμε τους αλγορίθμους που θα μας βγάλουν το αυτόματο που την υλοποιεί και ο κώδικας που θα βγει σε C, σε Java, σε οτιδήποτε, είναι κώδικας που υλοποιεί μία μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων. Ένα αυτόματο πεπερασμένων καταστάσεων. Ένα πεπερασμένο αυτόματο. Πάμε λοιπόν όλα αυτά να τα δούμε λίγο πιο συστηματικά. Λοιπόν, στα μαθηματικά το ποιηματάκι που μαθαίνει κανείς στη θεωρία υπολογισμού είναι ένα πεπερασμένο αυτόματο είναι μία πεντάδα που αποτελείται από ένα αλφάβητο σίγμα, ένα σύνολο από καταστάσεις S, μια αρχική κατάσταση θα την πούμε εδώ N και ένα υποσύνολο του S που είναι οι τελικές καταστάσεις καθώς και ένα πίνακα μεταβάσεων δέλτα, το οποίο το δέλτα τι είναι, δέλτα είναι συνάρτηση στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλλον συνάρτηση στην περίπτωση την εύκολη και σχέση στην περίπτωση τη λίγο πιο δύσκολη, συνάρτηση από S σε S, δέλτα ορισμένο από S σε S. Τι σημαίνει στην πράξη όλο αυτό το πράγμα τώρα, η μαθηματικούρα που είπαμε με τα πέντε συστατικά, ότι έχω ένα αλφάβητο, ένα σύνολο καταστάσεων κλπ. Σημαίνει αυτό που γράψαμε πριν. Αυτόματο, πεπερασμένο αυτόματο, είναι κάτι το οποίο έχουμε καταστάσεις και μεταβάσεις. Και συγγνώμη εδώ πέρα, δεν το έγραψα σωστά, δεν είναι αποκατάσταση σε κατάσταση μόνο, είναι αποκατάσταση επί σύμβολο σε κατάσταση. Η συνάρτηση αυτή. Έχουμε καταστάσεις και μεταβάσεις. Το αλφάβητό μας είναι όλα τα σύμβολα που μπορεί ποτέ να κάνω κάτι πάνω σε αυτά. Παράδειγμα, A, B και C. Να ένα αυτόματο που γράφω εδώ. Οι καταστάσεις του είναι αυτές οι τέσσερις. Πώς θα τις εκφράσω, θα τους δώσω ονόματα. Τι πω αυτή Q0, Q1, Q2, Q3. Αυτό είναι το σύνολο καταστάσεων, το S. Έχω μία αρχική κατάσταση την οποία δεν την έγραψα όταν το ζωγραφίζουμε το αυτόματο. Συνήθως τη γράφουμε με αυτό το σύμβολο ή με ένα βελάκι. Και έχω τελικές καταστάσεις, τις οποίες όταν ζωγραφίζω το αυτόματο, συνήθως τις γράφω με διπλό κύκλο. Παράδειγμα, να αναφτιάξω δύο τελικές καταστάσεις και στη συνέχεια μεταβάσεις, που είναι η ουσία. Τι είναι οι μεταβάσεις? Η μετάβαση είναι, αν είμαι σε αυτή την κατάσταση και δω αυτό το σύμβολο, πάω σε αυτή την άλλη κατάσταση. Και τις μεταβάσεις βασικά τις βλέπουμε στο σχήμα σαν βελάκια. Τι μου λέει εδώ πέρα? Ότι αν είμαι στην Q0 και δω το σύμβολο A, πηγαίνω στην Q1. Αν είμαι στην Q1 και δω το σύμβολο B, πηγαίνω στην Q2. Και ας φτιάξω για να είμαστε και να είναι λίγο φανερό ότι εδώ πέρα μπορεί να έχω άλλες μεταβάσεις για διαφορετικά σύμβολα. Από την Q2 π.χ. μπορεί να πάω στην Q3 και με το C. Εδώ πέρα λοιπόν σε αυτό που έγραψα στο σχήμα, το αλφάβητό μου θα είναι μάλλον το A, B, C,
Μπορεί να έχει και άλλα σύμβολα τα οποία δεν με νοιάζουν καθόλου. Δεν τα χρησιμοποιώ εδώ. Άρα θα μπουν και άλλα τα οποία δεν μου κάνουν καμία διαφορά. Με το που τα βλέπω, δεν τη δέχομαι τη λέξη. Και αυτό εδώ σαν πρόγραμμα θεωρούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο λέει ναι μόνο σε είσοδο η οποία με πάει από την αρχική κατάσταση σε κάποια τελική. Δηλαδή λέει ναι για το AB. Λέει ναι για το ABAC. Λέει ναι για το ABAC. Λέει ναι για το σκέτο C. Λέει ναι για το τι άλλο. Άπειρα μπορώ να σας πω. Αν λοιπόν κάποια συμβολοσειρά εισόδου μπορεί να αντιστοιχιστεί σε μονοπάτι που από την αρχική κατάσταση, η οποία είναι μία. Μία είναι η αρχική κατάσταση, αυτή η N. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα εδώ πέρα, σίγμα είναι αυτό, S είναι Q0, Q1, Q2, Q3, N είναι η Q0, F είναι σύνολο, είναι η Q2 και η Q3, αυτές είναι οι τελικές, και δέλτα, δεν θα το γράψω, φαίνεται από τα βελάκια. Αυτός είναι λοιπόν ο ορισμός ενός πεπερασμένου, και μάλιστα θα το πούμε πεπερασμένου αιτιοκρατικό αυτόματο, θα κάνουμε το διαχωρισμό αργότερα, ή αλλιώς μια πεπερασμένη μηχανή, μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων. Υπάρχει κάποια ερώτηση εδώ? Όχι. Λοιπόν, νομίζω είναι καλή ώρα για διαλυματάκι. Αν υπάρχει ερώτηση, τη σκέφτεστε. Άρα, αν φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν υπάρχει βελάκι για το επόμενο χαρακτήρα που βλέπουμε, είναι όχι. Ναι, αυτή είναι η σύμβαση. Όταν το γράφουμε το αυτόματο σε τρόπο που θέλουμε να το επικοινωνήσουμε με ανθρώπους, θεωρούμε ότι αν δω κάποια μετάβαση που δεν έχει οριστεί εδώ πάνω, ότι απορρίπτω την είσοδο. Αυτό είναι ισοδύναμο με το να φτιάξω μια κατάσταση, την οποία θα την πούμε κατάσταση κατά βόθρα, είναι μια κατάσταση από την οποία δεν φεύγει κανείς, δεν δέχεται αυτή η κατάσταση, είναι η κατάσταση Q4 εδώ πέρα, οπότε πρέπει να βάλω Q4 παντού, και οποιοδήποτε σύμβολο δεν έχει οριστεί με πάει στην Q4. Δηλαδή, αν εδώ πέρα θεωρούσα από το Q2 για B δεν πάω πουθενά, πάω στο Q4. Από το Q0 για B δεν πάω πουθενά, είναι ισοδύναμο με το να πηγαίνω στο Q4. Και από το Q4 δεν φεύγω ποτέ, άρα ποτέ δεν πρόκειται να δεχθώ. Από το Q4 λοιπόν, με A ή με B ή με C παραμένω εδώ. Αν θέλω να είμαι αυστηρός μαθηματικά, αυτό είναι που υπονοώ. Οπότε ναι, θα έπρεπε να είχα βάλει εδώ και την κατάσταση Q4 της καταβόθρας, και να θεωρήσω ότι πάντα πηγαίνω εκεί αν δω κάτι που δεν το περιμένω. Τώρα, διαισθητικά, εμείς αυτό το υπονοούμε. Υπονοούμε ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση, υπονοούμε ότι εδώ πέρα όταν δεν έχω ορίσει τη συνάρτηση αυτή, η συνάρτηση δέλτα είναι μερική, δεν είναι ολική, και όταν δεν έχει οριστεί για κάποιο ζευγάρι εδώ, θεωρώ ότι σημαίνει ότι απορρίπτω την είσοδο. Ωραία, άρα στο F ανήκει το Q1, όχι, στο F δεν ανήκει το Q1. Έχω γράψει Q1, Q2, Q3 έχω γράψει. Σε κώδικα σταματάει όταν φτάσει σε error. Σε κώδικα αυτό εδώ πέρα, όταν δει κάποια είσοδο που δεν του αρέσει, θα σταματήσει. Τώρα, πώς θα κάνει εδώ lexing με αυτό το πράγμα, πώς θα κάνει τον σκάνερ, αυτό θα το συζητήσουμε. Γιατί ένας πραγματικός σκάνερ δεν έχει μέσα μία κανονική έκφραση, έχει εκατοντάδες κανονικές εκφράσεις. Οπότε είναι εκατοντάδες αυτόματα που όλα προσπαθούν να ταιριάξουν, και για να σας πω λίγο το παραμύθι από τώρα, δέχεται αυτό που ταιριάζει όσο μπορεί περισσότερα. Και όταν, σε κάθε στιγμή, άμα θέλω να δω ποιο θα είναι το επόμενο αυτόματο που θα μου δώσει ένα token από αυτό το σημείο εισόδου μέχρι αυτό, από αυτό το σημείο εισόδου, θα κοιτάξω πόσο μακριά μπορεί να πάει οποιοδήποτε από τα αυτόματά μου. Και αυτό που πάει πιο μακριά θεωρώ ότι είναι ο νικητής. Αν είναι δύο που πάνε εξίσου μακριά, κοιτάζω σε τι σειρά τα έχει γράψει ο προγραμματιστής στην προδιαγραφή εισόδου. Αυτό είναι ένα σκάνερ. Είναι
ένα πρόγραμμα που υλοποιεί παράλληλα, όχι παράλληλα ότι τρέχουν σε πολλαπλά threads, αλλά ταυτόχρονα αναγνώριση από εκατοντάδες διαφορετικά αυτόματα. Και όλα αυτά θα τα δούμε. Το πολύ την άλλη εβδομάδα θα τα έχετε δει όλα. Ωραία. Διάλειμμα 15 λεπτών μέχρι τις και 24 τώρα και συνεχίζουμε. Και σβήνω το stream, οπότε θα ξαναμπείτε. Μάλλον δεν σβήνω τίποτα. Δεν σβήνω τίποτα. Ρίχνω την κάμερα στο ταβάνι. Τα λέμε.
Λοιπόν, ακούγομαι κανονικά. Για να κάνω κάτι εδώ. Μα ας μην πειράξω τίποτα αυτή τη στιγμή, μια και πηγαίναμε καλά. Δοκιμάσουμε. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Υπάρχει κάτι που θα θέλαμε να θα θέλει κάποιος να πει, να ρωτήσει, οτιδήποτε. Δεν βλέπω κάτι. Ωραία, λέγαμε λοιπόν για τα πεπερασμένα αυτόματα, για τις μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων δηλαδή, τα περιγράψαμε μαθηματικά, αυτό το ποιηματάκι της θεωρίας υπολογισμού που μιλάει για μια πεντάδα, αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί με παρόμοια ποιηματάκια περιγράφονται πάρα πολλά άλλα μοντέλα υπολογισμού. Στη θεωρία υπολογισμού είναι ένα πεπερασμένο αυτόματο είναι έτσι, μια μηχανή με στίβα είναι μια εξάδα, μια μηχανή Turing είναι μια εξάδα και ούτω καθεξής. Και ξεκινάνε όλα με κάτι τέτοια. Με το αλφάβητο, με κάποια σύνολα και πώς κάνουμε υπολογισμό. Πώς πάμε από μία κατάσταση σε μία άλλη. Οι πεπερασμένες μηχανές, λοιπόν, οι μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων, είναι το πιο απλό μοντέλο υπολογισμού. Είναι περιορισμένο μοντέλο υπολογισμού, αλλά πολύ εύκολο να κατανοήσουμε. Έχουμε καταστάσεις πεπερασμένες και πηγαίνουμε από τη μία στην άλλη. Και είναι ισοδύναμες με τις κανονικές εκφράσεις, όπως είπαμε. Οπότε, εδώ πέρα νομίζω ότι όλα που λένε οι διαφάνειες τα έχουμε πει. Μπορούμε λιγάκι να κοιτάξουμε τα παραδείγματα διαφανειών έτσι στα γρήγορα. Παράδειγμα, λέει εδώ, πεπερασμένο αυτόματο που δέχεται μόνο το ένα, προφανές. Δεν δέχεται το κενό, δεν είναι η αρχική κατάσταση επίσης και τελική, άρα δεν δέχεται κενή σύμβολο σειρά. Το μόνο σύμβολο που θα το πάει σε κάποια άλλη κατάσταση και η οποία τυχαίνει να είναι τελική, είναι το 1. Λοιπόν, και αντίστοιχα εδώ πέρα έχουμε μια μηχανή η οποία είναι λίγο πιο πολύπλοκη και νομίζω ότι εδώ θα είναι ακόμα καλύτερο, γιατί αυτό είναι καλό παράδειγμα που αξίζει να το κάνουμε. Ρωτάει λοιπόν εδώ η διαφάνεια τι γλώσσα αναγνωρίζει αυτό εδώ το αυτόματο. Όταν λέμε τι γλώσσα, πώς θα μου την περιγράψει τη γλώσσα. Αν μου γράψετε κώδικα, ούτε θα μου γράψετε ένα σύνολο με συντομογραφίες. Θα μου γράψετε μια κανονική έκφραση. Όπως γράφει αυτή τη στιγμή ο Θεοφάνης. Ο οποίος Θεοφάνης μας λέει ότι η γλώσσα που αναγνωρίζεται από αυτό το αυτόματο είναι η ένα αστεράκι 0,0. Πρέπει υποχρεωτικά για να πάω από την αρχική κατάσταση σε τελική να έχω 0 ή παραπάνω άσους και 0,0 μετά. Συμφωνεί όλος ο κόσμος. Τώρα αν αυτό το αυτόματο θέλω να το απεικονίσω σαν κανονική έκφραση, ποια θα είναι. Να δοκιμάσω εγώ να μου πείτε. Αν γράψω ας πούμε ένα αστεράκι ακολουθούμενο από 0,1 αστεράκι και 0, όχι ακριβώς, 0,1 και όλο αστεράκι και στο τέλος 0,0, είναι σωστό. Και αν είναι σωστό, τι χάνεται από αυτά που μου γράψατε. Παράδειγμα, σε αυτό που έγραψε ο Χριστόφορος, γίνεται δεκτό το σκέτο μηδενικό, το οποίο δεν ισχύει. Με ακούτε ακόμα?
Συγγνώμη, εδώ μου πήρε το ακουστικό, το κινητό, τα πάντα. Μ' ακούτε πάντως τώρα, έτσι δεν είναι? Ωραία. Σωστό φαίνεται. Σωστό πιστεύω και εγώ ότι είναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτός λοιπόν είναι ένας τρόπος να γράψουμε αυτή τη γλώσσα. Είδατε ήδη ότι άρχισε να γίνεται πιο πολύπλοκο. Αν βάλω αυτό, έβαλα άλλη μία ακμή εδώ πέρα. Συγγνώμη, πώς το είχα γράψει πριν. Έτσι ήμασταν πριν. Βάζω άλλη μία ακμή και γίνεται έτσι. Σχετικά εύκολο τώρα το να το προσθέσουμε την υποστήριξη για αυτό. Σχετικά εύκολο αυτό. Γιατί από τη στιγμή που είχα το προηγούμενο και αυτό στο τέλος τώρα μπορεί να δεχθεί οσαδήποτε άλλα μηδενικά, το μόνο που έχω να κάνω είναι να του βάλω ένα μηδέν αστεράκι στο τέλος. Ακριβώς. Στο τέλος και ένα μηδέν αστεράκι. Τώρα, μην το σκεφτείτε, θα πονοκεφαλιάσετε. Σας βεβαιώνω εγώ. Θα πονοκεφαλιάσετε, σκεφτείτε το με την ησυχία σας στο σπίτι. Δεν είναι τόσο απλό αυτό για να γραφτεί σε κανονική έκφραση, ιδιαίτερα αν προσπαθήσουμε να το κάνουμε με βάση αυτό που έχουμε εδώ. Γιατί απλά έχω τρεις και έχω πολλούς διαφορετικούς τρόπους να γυρίσω στην αρχή εδώ πέρα. Δεν είναι τόσο απλό αυτό. Αλλά σκεφτείτε πώς αυτό εδώ θα μπορούσε να το γράψετε σε κανονική έκφραση για να δείτε ότι αυτός ο αλγόριθμος, τον οποίο δεν θα τον περιγράψουμε στο μάθημα, δεν είναι και εντελώς τετριμένος. Το να πάμε από τα αυτόματα σε κανονικές εκφράσεις. Τον αλγόριθμο που θα δούμε εμείς είναι το αντίστροφο. Το πώς να πηγαίνουμε από κανονική έκφραση σε αυτόματο. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει άλλωστε στους compilers. Θέλω να φτιάξω scanners από κανονικές εκφράσεις. Ρωτάει ο Βάιος γιατί στο τέλος βάλαμε 0, 0, 0. Φαντάζομαι ότι μιλάμε για το προηγούμενο, ε. Δηλαδή... Γι' αυτό εδώ, γιατί στο τέλος βάλαμε άλλο ένα 0 αστεράκι, το αστεράκι αυτό εφαρμόζεται μόνο στο τελευταίο μηδενικό, ε. Και όχι 0, 0 ή 0 αστεράκι. Μα χρειάζομαι τα 0, 0. Για να φτάσω στην τελική κατάσταση και από τη στιγμή που φτάνω εκεί μπορώ να παραμείνω εκεί 0 έως άπειρες φορές. Άρα δεν είναι κάποια εναλλαγή ή θα πάω 0-0 ή 0 αστεράκι. Δεν θα τέριαζε αυτό το που προτείνεις. Αλλά φτάνω με 0-0 στην τελική κατάσταση και συνέχεια με 0 αστεράκι παραμένω εκεί όσο θέλω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα έχουμε αρκετές θεωρίες. Αν θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε την επόμενη φορά, εγώ αυτό που θέλω ξανά να πω, θα δούμε ότι αυτό εδώ πέρα τελικά έχει και πολύ πιο σύντομη περιγραφή σε κανονικές εκφράσεις, αλλά αν θέλουμε να το πάρουμε αναδρομικά, βήμα-βήμα, έτσι που το κάναμε, είναι αρκετά πολύπλοκο. Δεν θα σας βγει πανεύκολα. Σκεφτείτε το όμως, γιατί είναι πάλι εξαιρετική άσκηση. Συνεχίζω λοιπόν, άλλο παράδειγμα εδώ, με κανονικές εκφράσεις και αντιστοίχηση σε αυτόματα. Έχω μια γλώσσα που περιγράφει τα ονόματα καταχωρητών, ας πούμε για ένα RISC επεξεργαστή, όπου οι καταχωρητές ονοματίζονται με το γράμμα R, ακολουθούμενο από ένα ψηφίο αριθμητικό και μετά 0 ή παραπάνω άλλα ψηφία αριθμητικά. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι σκέτο R0, R1, R2, R3, R4 έως R9 ή θα μπορούσε να είναι R12. Και εδώ πέρα κάτι δεν μας αρέσει κιόλας με αυτή την προδιαγραφή, αλλά προς το παρόν ας πούμε ότι δεχόμαστε. Τι δεν μας αρέσει σε αυτή την προδιαγραφή, έτσι που το έχω γράψει? Γιατί αυτό εδώ πέρα δεν είναι καλός τρόπος να ονοματίσω καταχωρητές, αν οι καταχωρητές είναι από το R0 έως το R90. Έχει και αστεράκι εκεί, έχει αστεράκι εδώ πέρα, εντάξει. Όσο θέλουμε. R00 ή γενικά δεν μας αρέσει το ότι το R0 υπάρχει και R01 και R1. Ενώ διαισθητικά θα λέγαμε ότι αυτά τα δύο είναι ονόματα για το ίδιο πράγμα. Αλλά
είναι μια ατελής προδιαγραφή. Είναι μια προδιαγραφή η οποία είναι πολύ πιο χαλαρή. Επιτρέπει τα πάντα και το αφήνει μετά σε επόμενη φάση να τα ξεδιαλύνει τι εννοούμε. Αν θέλουμε να είναι μόνο 99 Hz, θα δούμε και άλλες προδιαγραφές που θα είναι πολύ πιο ακριβείς για τους καταχωρητές. Προς το παρόν αυτή ας τη θεωρήσουμε σωστή, παρόλο που έχει όλες αυτές τις ατέλειες που είπαμε. Ότι επιτρέπει όσα ψηφία θέλουμε, ότι δεν αποσαφηνίζει όταν έχω στην αρχή αρκετά μηδενικά, όλα αυτά. Αλλά αυτή η πολύ απλή χαζή κανονική έκφραση πώς υλοποιείται σε ένα αυτόματο? Υλοποιείται πάρα πολύ απλά. Ξεκινάω με μια αρχική κατάσταση, διαβάζω το R, στη συνέχεια περιμένω να διαβάσω ένα ψηφίο, σημαίνει ότι έχω μεταβάσεις, 10 διαφορετικές μεταβάσεις με 0, με 1, με 2, με 3 κλπ. Πού με φτάνουν αυτές οι μεταβάσεις? Σε μια τελική κατάσταση. Γιατί εδώ πέρα η τελευταία έκφραση είναι με αστεράκι. Και χωρίς να διαβάσω τίποτα από την τελευταία έκφραση, πάλι εδώ θέλω να μείνω. Και στη συνέχεια μπορώ να διαβάσω ψηφία όσες φορές θέλω, αριθμητικά ψηφία, και να μείνω σε τελική έκφραση. Δεν είπα ότι το φτιάξα. Δεν είπα ότι έχω φτιάξει κάτι σε σχέση με το R01 ή οτιδήποτε. Α, μήπως κάποιος άλλος είπε και μιλάτε μεταξύ σας στο chat. Αυτό εδώ πέρα πάντως η προδιαγραφή έχει αυτό το πρόβλημα, και... αλλά δεν μας νοιάζει. Είναι απλά λίγο πιο χαλαρή προδιαγραφή. Και γενικά όλα αυτά που θα δούμε και σε κανονικές εκφράσεις και αργότερα σε γραμματικές άνευσης φραζομένων δεν σημαίνει ότι θα περιγράψουν πλήρως αυτό που θέλουμε. Αρκεί να επιτρέπουν όλα αυτά που θέλουμε, κάνουν μια προσπάθεια να περιγράψουν και στη συνέχεια μπορεί να μπει αυθαίρετος κώδικας, κώδικας κανονικός με if κλπ. Και να απορρίψουν τις περιπτώσεις που δεν μας αρέσουν. Αυτό θα το δούμε πάρα πολύ στις γραμματικές. Ότι δεν είναι ανάγκη ο αυτοματισμός να μας τις πιάσει όλες τις περιπτώσεις. Μπορεί ο αυτοματισμός απλά να πιάνει λίγο παραπάνω, να έχει κάποιες ασάφειες και μετά να βάλουμε κώδικα ο οποίος θα τα ξεδιαλύνει. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ποια είναι η βασική ιδέα αλγοριθμική για το πώς πάω από μία κανονική έκφραση σε ένα αυτόματο πεπερασμένο καταστάσιο. Πώς μπορούμε να δηλώσουμε σε μια κατάσταση πως θα πάρει το κενό? Μα δεν το δηλώνουμε ποτέ το κενό. Δεν είναι σύμβολο το κενό. Όταν θέλω να πω ότι παίρνει το κενό, αν έχω ας πούμε η κανονική έκφραση ε, να τη, σαν αυτόματο. Χωρίς να διαβάσω τίποτα από την είσοδο, αρχίζω και είμαι κατευθείαν σε τελική κατάσταση. Αν διαβάσω κάτι, δεν έχω μετάβαση. Δεν μπορώ να διαβάσω τίποτα. Αν μου έρθει ένα A, το απορρίπτω. Αν μου έρθει ένα B, το απορρίπτω. Ό,τι κι αν είναι. Εδώ, το ε, όμως το δέχομαι. Στην προηγούμενη διαφάνεια, το κενό πάλι τι είναι? Δεν εμφανίζεται πουθενά στην κανονική μου έκφραση, το κενό. Και ο λόγος, ναι, ακριβώς που λέει ο Γιώργος, ο λόγος που δεν βάζω αστεράκι σε όλα τα ψηφία είναι ότι το σκέτο R δεν το δέχομαι σαν όνομα καταχωρητή. Ενώ το R0, 1, 2 κλπ, οτιδήποτε ψηφία και αν έρθουν μετά, το δέχομαι. Το σκέτο R δεν το δέχομαι, γι' αυτό δεν έχω βάλει αστεράκι στα πάντα. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα φτιάξουμε από μια κανονική έκφραση ένα αυτόματο. Λοιπόν, τώρα η πρώτη μας, λοιπόν, το πρώτο καινούριο πράγμα που θα δούμε είναι μια μαγική μετάβαση. Δεν μπαίνει μέσα στον ορισμό των αυτομάτων που έχουμε δει μέχρι τώρα. Είναι εκτός αυτού του ορισμού. Είναι μια μετάβαση χωρίς να καταναλώσω τίποτα. Και αυτή θα την πούμε έψιλον. Προσοχή, το έψιλον δεν είναι σύμβολο του αλφαβήτου μας. Δεν ανήκει λοιπόν αυτό το αυτόματο εδώ πέρα, δεν περιγράφεται από το μαθηματικό ορισμό που είχαμε δώσει πριν. Το έψιλον σημαίνει κενό. Αυτό μας μπερδεύει λιγάκι, έτσι δεν είναι? Όταν έχω μια τέτοια μετάβαση από την κατάσταση α στην κατάσταση β και μπορώ να πάω από την α στη β με κενό, τι σημαίνει αυτό? Έχω εγώ διαβάσει μια συμβολοσειρά A, B, B και με έχει φτάσει στην κατάσταση α. Πού ξέρω αν είμαι στην α ή στη β? Αφού A, B, B με φτάνει στην α και χωρίς να διαβάσω τίποτα άλλο μπορώ να πάω και στη β άμα θέλω. Άρα αυτό εδώ ήδη μας δίνει κάτι αντιδιαισθητικό. Ότι εγώ διαβάζω την είσοδο αλλά δεν ξέρω αν είμαι στην α ή στη β, γιατί η α έχει την πολυτέλεια όποτε θέλει να πάει στη β.
Δεν ταυτίζονται. Δεν ταυτίζονται. Γιατί η Β' δεν έχει την πολυτέλεια να πάει όποτε θέλει στην Α. Η Β' δεν έχει μετάβαση πίσω στην Α. Με ε, με κενό. Η Α έχει την πολυτέλεια να πάει όποτε θέλει στη Β'. Αν εγώ έχω φτάσει στην Α, μπορώ να είμαι και στη Β. Αν έχω φτάσει στη Β', δεν ξέρω αν μπορώ να είμαι στην Α. Ξαρτάται από το που έφτασα. Αν έχω φτάσει στη Β' από αλλού, Α, ε, Β, και στη Β' έφτασα διαβάζοντας ένα σύμβολο C από αλλού, δεν σημαίνει ότι μπορώ να είμαι στην Α. Οπότε έχει διαφορά εδώ πέρα, την οποία θα τη δούμε. Δεν έχω μιλήσει για τελικές καταστάσεις εδώ πέρα, μπορούμε να έχουμε όσες θέλουμε. Δεν έχω μιλήσει όμως για τελικές καταστάσεις. Είτε για οτιδήποτε. Είναι απλές καταστάσεις. Ενδιάμεσες, τελικές, αρχική, ό,τι να είναι. Όλο αυτό που είπαμε δεν έχει σχέση με το τι είναι τελικό. Είναι σε ποια κατάσταση είμαι αυτή τη στιγμή έχοντας διαβάσει κάποια σύμβολα. Μπορεί να είμαι στην Α, αλλά αυθόρμητα η Α μπορεί να αποφασίσει αν το αυτόματό μου έχει αυτές τις μαγικές μεταβάσεις της Ε, μπορεί να αποφασίσει να έχει πάει και στη Β. Αυτό περιγράφει η εναλλαγή, όχι ακριβώς. Η εναλλαγή καλύπτεται πλήρως από τα φυσιολογικά αυτόματα που είδαμε πιο πριν. Εδώ πέρα, αυτό εδώ είναι μαγικό. Μας λέει ότι δεν ξέρω αν είμαι στην Α ή στη Β. Δώστε μου 2 λεπτά, θα το δούμε. Θυμηθείτε λίγο αυτό που σας είπα, μην το σκεφτείτε σαν κανονική έκφραση προσπαθώντας να το σπάσετε αναδρομικά γιατί θα πονοκεφαλιάσετε. Πραγματικά μπορείτε να ασχοληθείτε μισή ώρα και να μην το βγάλετε σωστά. Αυτό εδώ μπορούμε να το απλοποιήσουμε ως εξής και αυτό μπορείτε να το επαληθεύσετε. Δέχεται οποιαδήποτε συμβολοσειρά που τελειώνει σε 2 μηδενικά. Αυτό εδώ το αυτόματο δέχεται οποιαδήποτε συμβολοσειρά πάνω στο αλφάβητο 01 που τελειώνει σε 2 μηδενικά. Ό,τι άλλο και αν έχει πιο πριν. Οπότε θα μπορούσαμε να το απλοποιήσουμε κάπως έτσι. Τώρα που σας το είπα, αυτό έχει εύκολη κανονική έκφραση. Τώρα βλέπετε ότι εδώ πέρα θα μπορούσα να σας δώσω μια εύκολη κανονική έκφραση, αλλά δεν είναι εύκολο το αναδρομικό της σπάσιμο με τις μικρότερες που είδαμε πριν. Ας δούμε λοιπόν αυτό το αυτόματο που σας λέω εγώ την ισοδύναμο με το παραπάνω και μπορείτε να το επαληθεύσετε. Λέει αυτό. Έχω μια αρχική κατάσταση που κάνει 0,1 όσες φορές θέλει και στα τελευταία 2 μηδενικά με πάει στο τέλος. Ο τελευταίος κύκλος εδώ είναι όντως η τελική κατάσταση. Πρέπει να τελειώνει σε 2 μηδενικά. Ναι, μπορεί να είναι και 3, μπορεί να είναι και 4. Και σε 100 μηδενικά να τελειώνει, τελειώνει σε 2 μηδενικά. Έχει 98 πιο πριν και τελειώνει σε 2 μηδενικά. Δεν είπα ότι είναι ακριβώς 2 μηδενικά. Δεν λείπει ο τελευταίος κύκλος στην τελική κατάσταση. Όχι. Δεν λείπει κάποιος κύκλος εδώ. Εδώ πέρα ό,τι κύκλους έχουμε τους κάνουμε στην αρχική κατάσταση. Και πηγαίνει στην τελική. Απλά αυτό το αυτόματο, όπως και το προηγούμενο που είδαμε με το ε, έχει μαγεία μέσα. Είναι μαγικό. Τι μαγεία έχει? Τι περίεργο έχει αυτό το αυτόματο? Τι βλέπουμε που δεν ταιριάζει στο μαθηματικό ορισμό που είδαμε πριν? Δεν θέλω είσοδο, θέλω να μου πείτε παρατηρώντας το αυτόματο ποια συμπεριφορά του μας παραξενεύει. Ποιο είναι το μαγικό? Και είναι αντίστοιχη μαγεία με το ε που είδαμε πριν. Με το 0 στην πρώτη κατάσταση έχεις 2 επιλογές. Αυτό είναι η μαγεία. Εδώ πέρα, όταν είμαι στην πρώτη κατάσταση και εδώ 0, τι κάνω? Παίρνω αυτή τη μετάβαση ή αυτή τη μετάβαση? Αυτό, ακριβώς αυτό που γράφεται με διαφορετικές λέξεις. Λοιπόν, αυτού του είδους το αυτόματο, το οποίο είναι πιο κοντά ακόμα στις κανονικές εκφράσεις, είναι αυτό που λέγεται μη αιτιοκρατικό πεπερασμένο αυτόματο. Δηλαδή, τι είναι ένα μη αιτιοκρατικό πεπερασμένο αυτόματο? Εκεί που πριν στις μεταβάσεις λέγαμε ότι είναι συνάρτηση η μετάβαση, αν μου δώσεις το σύμβολο και μου δώσεις και την τωρινή κατάσταση, εγώ θα σου πω αμέσως την επόμενη κατάσταση και είναι μία και μόνη,
σε ένα μη αιτιοκρατικό δεν είναι μία και μόνη, μπορεί να είναι πολλές. Και επιπλέον, ανάλογα με το πώς θα το εκφράσουμε, μπορούμε να το εκφράσουμε και χωρίς αυτό, αλλά ο πιο βολικός τρόπος να το εκφράσουμε, να πούμε επίσης ότι επιτρέπονται οι κενές μεταβάσεις. Τα δύο είδη μαγείας που είδαμε μέχρι τώρα. Αυτό λοιπόν είναι ένα μη αιτιοκρατικό αυτόματο. Τι σημαίνει ένα μη αιτιοκρατικό αυτόματο? Εγώ όταν έχω φτάσει εδώ, έχω διαβάσει κάποια πράγματα, σε ποια κατάσταση είμαι με το επόμενο μηδέν? Στην πρώτη ή στη δεύτερη? Η διέστηση είναι η εξής για το τι σημαίνει πραγματικά διαισθητικά ένα μη αιτιοκρατικό αυτόματο. Σημαίνει ότι κάθε φορά μπορεί να διαλέξει ό,τι το συμφέρει. Ή, για να το δούμε λίγο πιο καλά, ότι ταυτόχρονα μπορεί να είναι σε πολλαπλές καταστάσεις. Και ας το δούμε με το ωραίο animation της διαφάνειας, το οποίο είχε γράψει ο καλός μου φίλος ο Σαμ, που μου έδωσε τις αρχικές διαφάνειες εδώ πέρα. Ξεκινάμε από την πρώτη κατάσταση εδώ λοιπόν, και διαβάζω είσοδο, η οποία είναι το σύμβολο 1. Μία μετάβαση έχω, παραμένω στην πρώτη κατάσταση. Διαβάζω στη συνέχεια το σύνολο, το σύμβολο 0. Σε τι κατάσταση είναι το αυτόματο? Είτε σε αυτή, είτε σε αυτή. Είναι ταυτόχρονα σε δύο πιθανές καταστάσεις. Ή εδώ, ή εδώ. Αυτή είναι η διαισθητική ερμηνεία ενός μη αιτιοκρατικού αυτομάτου. Μας δείχνει την ικανότητα να πάω σε μια τελική κατάσταση, την ικανότητα να είμαι αυτή τη στιγμή σε κάποια κατάσταση. Έχω ικανότητα να είμαι σε αυτήν εδώ? Έχω. Και όχι, δεν έχει μοναδική απάντηση στο σε ποια κατάσταση είμαι, έχει μοναδική απάντηση στο έχω την ικανότητα να είμαι. Υπάρχει περίπτωση να είμαι σε αυτήν την κατάσταση? Ναι, πραγματικά είναι το πιο διαισθητικό, να το καταλάβει κανείς, είναι η κβαντομηχανική. Όχι, δεν είναι. Πολύ πιο διαισθητικό να το καταλάβει κανείς ως ότι έχω ένα σύνολο καταστάσεων. Ότι μπορώ να είμαι σε όποια από αυτές θέλω. Και συνεχίζουμε εδώ πέρα το παράδειγμα. Αν συνεχίσω εδώ με άλλο ένα 0, ήμουν σε αυτές τις δύο, διαβάζω άλλο ένα 0, μπορεί να είμαι και στις 3. Συγγνώμη, το χαλάσαμε το animation. Ξαναπάμε. Ήμουν εδώ, διαβάζοντας το 0. Αν διαβάσω άλλο ένα 0, μπορώ να είμαι και στις 3. Μπορώ να είμαι και στις 3. Ναι. Γιατί μπορώ να πάρω το δεύτερο 0 και να παραμείνω εδώ. Μπορώ να πάρω το δεύτερο 0 και να πάω εδώ. Μπορώ να θεωρήσω ότι ήμουν εδώ και παίρνοντας ένα 0 πάω στην τρίτη. Και δεν το δείχνει καλά το animation, αλλά με το δεύτερο 0 μπορώ να πάω και στις 3. Πότε λοιπόν λέμε ότι ένα μη αιτιοκρατικό αυτόματο δέχεται μια είσοδο? Όταν με αυτή την είσοδο έχει τη δυνατότητα να πάει στην τελική κατάσταση. Όχι ότι είναι στην τελική κατάσταση, μπορεί να είναι και εδώ. Έχει τη δυνατότητα να πάει? Έχει. Αν υπάρχει μονοπάτι με αυτή την είσοδο να με πάει στην τελική κατάσταση, τότε λέμε ότι το μη αιτιοκρατικό αυτόματο δέχεται την είσοδο αυτή. Οπότε, ένας άλλος τρόπος να το σκεφτούμε είναι ότι τα μη αιτιοκρατικά αυτόματα μαντεύουν. Προσπαθούν να μαντέψουν. Εγώ για να φτάσω και να δεχθώ αυτή την είσοδο, θέλω να αλλάξω κατάσταση. Και αν θέλω να αλλάξω και έχω πολλές επιλογές, πού θέλω να πάω? Θέλω να πάω εκεί. Θέλω να αλλάξω κατάσταση όταν έχω καινή μετάβαση, εννοώ. Αν θέλω να αλλάξω κατάσταση, όταν έχω μετάβαση με κενό σύμβολο. Αλλιώς, αν έχω τη μαγεία των πολλαπλών επιλογών, πού με συμφέρει να πάω? Τα μαντεύει. Ή αλλιώς, μπορούμε να το σκεφτούμε, τα εξερευνεί όλα ταυτόχρονα. Γιατί μας νοιάζει λοιπόν κάτι τέτοιο, το οποίο σαν υπολογισμός μας φαίνεται λίγο, εντάξει, πολύπλοκο? Γιατί να νοιάζομαι εγώ για τα μη αιτιοκρατικά αυτόματα? Τα αιτιοκρατικά είναι αυτά που πραγματικά κάνουν υπολογισμό, που τον καταλαβαίνω. Πηγαίνω από εδώ, εδώ, εδώ. Ωραία. Μας λέει κάτι ο Θεοφάνης εδώ πέρα, που θα μας το μάθει η θεωρία υπολογισμού.
Ο πρώτος λόγος που μας νοιάζει είναι ότι υπάρχει πολύ εύκολη απεικόνηση από κανονικές εκφράσεις σε μη αιτιοκρατικά αυτόματα. Ο δεύτερος λόγος που μας νοιάζει είναι ότι τα μη αιτιοκρατικά αυτόματα μετατρέπονται εύκολα σε αιτιοκρατικά. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό ζώο στους υπολογισμούς από τα αιτιοκρατικά αυτόματα. Είναι κάτι που από τα μη αιτιοκρατικά μπορώ να πάω στα αιτιοκρατικά. Είναι ισοδύναμα μοντέλα υπολογισμού τα μη αιτιοκρατικά αυτόματα και τα αιτιοκρατικά. Και αυτό είναι κάτι που πιθανόν να το κάνατε στη λογική σχεδίαση. Τον αλγόριθμο υποσυνόλων. Το πώς πάω από ένα μη αιτιοκρατικό ακολουθιακό κύκλωμα σε ένα αιτιοκρατικό. Ίσως να το κάνατε, ίσως όχι. Στο βιβλίο σας ήτανε, πάντως. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε εδώ πέρα, ξαναλέω, δύο αλγορίθμους που θα δούμε μπροστά μας. Τρεις θα δούμε, γιατί υπάρχει και κάτι για απλοποίηση, αλλά τους δύο που θα δούμε πιο συστηματικά. Ο ένας θα είναι, παίρνω μια κανονική έκφραση και βγάζω από αυτήν μη αιτιοκρατικό αυτόματο. Ο δεύτερος είναι, παίρνω το μη αιτιοκρατικό αυτόματο και βγάζω από αυτό αιτιοκρατικό. Και έτσι μετατρέπω μια κανονική έκφραση σε ένα αιτιοκρατικό πεπερασμένο αυτόματο. Σε μια μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων. Επί τη ευκαιρία, διαδικαστικά και πριν αρχίσει να φεύγει ο κόσμος στο τέλος, βλέπω αυτή τη στιγμή έχουμε καταλήξει να έχουμε 77 άτομα, οπότε από την επόμενη φορά μπαίνουμε στο Zoom. Δεν φαίνεται να παρακολουθεί ενεργά κόσμος που να είναι κοντά στο όριο των 100, οπότε μπαίνουμε στο Zoom από Δευτέρα. Θα ανανεώσω και τους συνδέσμους, αλλά τους έχουμε στο πιάτσα. Ωραία, 80 πήγαμε τώρα. Ωραία, δείξτε μου ότι είμαστε 100, να μείνουμε στο YouTube. Λοιπόν, ωραία. WebEx. Όχι, δεν θα έχουμε WebEx. Έχουμε καλύτερα νομίζω, μια χαρά είμαστε. Οπότε, αυτά που είπαμε εδώ είναι ότι το αιτιοκρατικό αυτόματο είναι μεν ειδική η περίπτωση του μη αιτιοκρατικού, αλλά το μη αιτιοκρατικό, κάθε μη αιτιοκρατικό μπορεί να εξομοιωθεί με ένα αιτιοκρατικό. Και αυτό εδώ πέρα είναι λίγο πολύπλοκο. Και η εξομοίωση είναι αυτό που γράφτηκε κιόλας πιο πριν στο chat από το Θεοφάνη, ότι θα πάρουμε σαν καταστάσεις τα υποσύνολα των καταστάσεων. Θα το δούμε αυτό, είναι ένας πολύ ωραίος αλγόριθμος, κατασκευή υποσυνόλων, ένας πολύ κλασικούς αλγορίθμους της επιστήμης μας, θα το δούμε. Το πρόβλημα είναι ότι το αιτιοκρατικό θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο από το μη αιτιοκρατικό όταν κάνουμε αυτή την εξομοίωση. Άρα, για να βρούμε το αιτιοκρατικό, πολλές φορές βολεύει πραγματικά να πάμε από το μη αιτιοκρατικό, κυρίως όταν ξεκινάμε από κανονικές εκφράσεις. Δεν μπορώ, Άρη, να δω τι ακριβώς μου λες τώρα. Στο προηγούμενο αξία έχει κάποια αξία ότι όταν έχουμε είσοδο 1 μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την κατάσταση. Όχι, δεν έχει κάποια αξία. Στο προηγούμενο παράδειγμα, ότι σε κάποιες περιπτώσεις ότι είμαστε σίγουροι. Στη γενική περίπτωση δεν το εκμεταλλευόμαστε αυτό καθόλου. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε. Η γενική κατασκευή που χρησιμοποιούν οι scanner generators, οι compilers αυτοί που είπαμε που μας βγάζουν τον scanner, τον lexer, είναι ότι γράφετε εσείς στην κανονική έκφραση, φτιάχνουν ένα μη αιτιοκρατικό και μετά φτιάχνουν ένα αιτιοκρατικό που εξομοιώνει το μη αιτιοκρατικό και στη συνέχεια έχει και κάποια άλλα πραγματάκια. Θα μάθουμε και έτσι τα γρήγορα και τον αλγόριθμο για να ελαχιστοποιώ το αιτιοκρατικό αυτόματο. Πάμε λίγο λοιπόν για να έχουμε μια ιδέα. Έχουμε τρεις βασικούς αλγορίθμους που είπαμε. Τον τελευταίο, όταν θα τον δούμε την άλλη εβδομάδα, τον δούμε πολύ εντάχει, αλλά τους δύο θα τους δούμε πλήρως. Το πώς πάω από κανονική έκφραση σε μη αιτιοκρατικό και μετά πώς πάω από μη αιτιοκρατικό σε αιτιοκρατικό. Πάμε λοιπόν στο πρώτο. Το κανονική έκφραση σε μη αιτιοκρατικό αυτόματο είναι αυτό που λέγεται κατασκευή του Thomson. Είναι μια αναδρομική κατασκευή η οποία σπάει την κανονική έκφραση συντακτικά στα κομμάτια της. Είπαμε, η κανονική έκφραση έχει τρεις συντακτικές περιπτώσεις, τέσσερις αν βάλουμε και τα φύλλα. Οι συντακτικές περιπτώσεις είναι είτε clean star, είτε concatenation ή alternation και μετά όταν φτάσω στα φύλλα είναι πρωτόγονη κανονική έκφραση. Είτε το κενό, είτε ένα και μόνο σύμβολο. Άρα,
ας πάρουμε τις καταστάσεις μία-μία και ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε τις περιπτώσεις μία-μία και ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε πώς βγάζω αυτόματο για κάθε περίπτωση. Παράδειγμα, η βασική περίπτωση της αναδρομής μας. Έχω εδώ πέρα μια πρωτόγονη κανονική έκφραση, μια ατομική κανονική έκφραση της μορφής σκέτο σύμβολο A. Συμφωνούμε όλοι ότι αυτό εδώ πέρα το αυτόματο υλοποιεί αυτή την κανονική έκφραση. Να το αυτόματο μου, να το γράψω έτσι. Υλοποιεί την κανονική έκφραση, σωστά. Αναγνωρίζει τη γλώσσα της κανονικής έκφρασης επακριβώς. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Συμφωνούμε? Ωραία. Αν συμφωνούμε λοιπόν γι' αυτό, ας δούμε λίγο τις αναδρομικές περιπτώσεις. Πρώτη περίπτωση, η περίπτωση του concatenation. Κολλάω τη μία αναδρομική έκφραση, τη μία κανονική έκφραση, το αυτόματο της μίας κανονικής έκφρασης, το αυτόματο της άλλης, μάλλον κολλάω τις δύο κανονικές εκφράσεις στη σύνταξη των κανονικών εκφράσεων. Πώς κολλάνε τα αυτόματα? Και η κατασκευή του Thompson εδώ πέρα λέει κάτι ενδιαφέρον. Λέει, ό,τι και αν μου δώσεις σαν αυτόματο που υλοποιεί την κανονική έκφραση χ και σαν αυτόματο που υλοποιεί την κανονική έκφραση ψ, έχω ένα σωστό αυτόματο που υλοποιεί την κανονική έκφραση χ ψ, χ concatenated με ψ, παράθεση χ και ψ, και αυτό το αυτόματο είναι αυτό εδώ. Κάνω ό,τι είναι να κάνει το χ, μετά έχω μια κενή μετάβαση στην αρχική κατάσταση του αυτομάτου που υλοποιεί το ψ, την κανονική έκφραση ψ, και η τελική κατάσταση του συνόλου είναι η τελική κατάσταση του δεύτερου αυτομάτου. Και ο προβληματισμός εδώ, ο ενδιαφέροντας προβληματισμός, είναι γιατί δεν θα μπορούσα απλά να πάρω αυτή την τελική κατάσταση και να τη σμίξω με αυτή την αρχική. Και γιατί δεν θα μπορούσα, μία απάντηση θα μπορούσε να είναι γιατί εδώ μπορώ να έχω 10 τελικές καταστάσεις. Ακόμα και αν έχω την εγγύηση ότι είναι μία και μόνη η τελική κατάσταση του αυτομάτου που υλοποιεί την χ. Είναι μία και μόνη αρχική αυτή εδώ, γιατί δεν θα ήταν σωστό να κάνω αυτό. Και αντί αυτού, ο αλγόριθμος του Thompson κάνει την κενή μετάβαση. Μπορούμε να το σκεφτούμε αυτό με βάση αυτά που είπα πριν για την κενή μετάβαση. Δηλαδή ότι όταν έχω κενή μετάβαση από α σε β, δεν σημαίνει ότι είναι ισοδύναμες η α και η β. Σημαίνει ότι η α έχει την επιλογή να είναι και β. Η β δεν έχει την επιλογή να γίνει και α. Μπορεί ίσως κάποιος να δει γιατί αυτό εδώ θα ήταν λάθος. Εντάξει, δεν μπορείτε να μου το γράψετε εύκολα στο chat, οπότε απλά σας δίνω 30 δευτερόλεπτα λίγο να το προβληματιστείτε. Για να μπορούμε να έχουμε σκέτο χ, μα δεν μπορούμε να έχουμε σκέτο χ. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή πρέπει για να φτάσω στη τελική να ακολουθηθεί από ψ, όπως και εδώ. Αλλά παράδειγμα, τι bug θα μπορούσε να έχει αυτή η κατασκευή? Είπαμε, δεν είναι εύκολο να μου απαντήσετε, οπότε ας σας φτιάξω εγώ ένα bug, π.χ. Αν έχω κάτι τέτοιο, την κανονική έκφραση α, β, αστεράκι. Μάλλον, συγγνώμη, μη βάλω κανονική έκφραση, να πω το εξής. Το πρώτο αυτόματο του χ, ότι είναι κάπως έτσι. Ακριβώς. Παράδειγμα αυτό που είπε ο Σκεντάντλ. Αν το αυτόματο του χ έχει βελάκι πίσω στον εαυτό του ή βελάκι πίσω σε κάποια προηγούμενη κατάσταση, οτιδήποτε. Δεν έχει μόνο να έρθουμε σε αυτή την κατάσταση, έχει και να φύγουμε. Αυτό είναι το αυτόματο του χ. Και το αυτόματο του ψ είναι οτιδήποτε. Κάτι ενδιαφέρον.
Ας πούμε ότι εδώ πέρα έχω A, B και C. Ποια η διαφορά του αυτομάτου? A. Όχι, συγγνώμη, δεν θέλω τελικό εδώ. B. Ε. C. Τελική. Από το αυτόματο A, B, hop, δεν το έκανα καλά, ε. Ναι, δεν το έκανα καλά, γιατί αυτό είναι ίδιο. Ας βάλουμε και έτσι. A, εδώ. Sorry, το έκανα λίγο πολύπλοκο το παράδειγμα, αλλά φαίνεται σίγουρα αυτό που θέλαμε. Εδώ. Έχω αυτά τα δύο αυτόματα. Θα μπορούσα να το δείξω και με λίγο απλούστερο παράδειγμα. Αλλά έχω αυτά τα δύο αυτόματα. Αν τα ενώσω με τον τρόπο του Thomson, που είναι η σωστή κατασκευή, έχει ξεκάθαρο όριο το που έχω σταματήσει να αναγνωρίζω την πρώτη γλώσσα και πηγαίνω στη δεύτερη. Γιατί ναι, μεν έχω καινή μετάβαση, μπορώ όποτε θέλω να αποφασίσω να πάω στην αναγνώριση της δεύτερης, αλλά δεν είναι ταυτόσιμες οι καταστάσεις αυτές. Παράδειγμα, αν το κάναμε με το λάθος τρόπο εδώ και σμίγαμε τις καταστάσεις, θα μπορούσα να δεχθώ το A, B, B, A, A, B, C. Το οποίο δεν ανήκει στη γλώσσα H concatenate με ψ. Μάλλον. Ναι, σωστά. Δεν ανήκει. Στη γλώσσα H concatenate με ψ. Το έχω κάνει. Ναι, σωστά το είπα. Στη γλώσσα H concatenate με ψ, τα B και τα A δεν μπορούν να μπλεχτούν. Με το που φτάνω στα B, πρέπει να κάνω κάμποσα B, και με το που φεύγω από τα B και μπαίνω στη γλώσσα ψ, δεν μπορώ να ξαναδώ B, ενώ εδώ πέρα σε αυτό το παράδειγμα βλέπω. Οπότε βλέπουμε κατευθείαν το bug που θα είχαμε εδώ. Και το bug βασίζεται στην παρατήρηση που είπαμε πριν, ότι όταν έχω καινή μετάβαση δεν σημαίνει ότι οι καταστάσεις είναι ισοδύναμες, σημαίνει ότι η πρώτη μου δίνει και την επιλογή να είμαι και στη δεύτερη ταυτόχρονα. Αυτό λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο θα σας αφήσω, το οποίο αυτό θα ήθελα να προσπαθήσετε να χωνέψετε. Το ε ακριβώς μας βοηθάει γιατί ξεχωρίζει τα χ και τα ψ. Το ε μας δίνει μια επιλογή, αλλά η επιλογή από τη στιγμή που θα την πάρουμε είναι οριστική. Πάω, περνάω στη δεύτερη φάση, δεν υπάρχει μετάβαση για να ξαναγυρίσω. Μπορώ να μην πάω. Μπορώ να είμαι ταυτόχρονα σε αυτή την κατάσταση και σε αυτή. Γιατί έχω τη δυνατότητα από αυτή να πάω στην άλλη. Έχω τη δυνατότητα με ε να πάω. Αλλά από τη στιγμή που έχω αποφασίσει ότι είμαι προς τα εδώ, παράδειγμα όταν αρχίσω μετά από B να βλέπω A, δεν μπορώ να είμαι πίσω από το ε. Είμαι υποχρεωτικά μετά το ε. Δεν μπορώ να ξαναπάω πίσω. Αυτά όλα που είπαμε είναι και στη διαφάνεια. Με διαφορετικά. Α, όχι, δεν είναι στη διαφάνεια, συγγνώμη. Νόμιζα ότι είναι. Μάλλον το έβγαλα το παράδειγμα. Αλλά είναι στον πίνακα τέλος πάντων. Φαίνεται καθαρά αυτό που μόλις είπαμε, οπότε θα μπορείτε να τα δείτε, αυτό θα ήθελα να το χωνέψετε, είναι από τα κλασικά πράγματα και θα μας καθοδηγήσει και στις επόμενες δύο κατασκευές που θα δούμε, στο Clean Star ας πούμε. Στο Clean Star θα δούμε πάλι πώς εκμεταλλευόμαστε αυτό το μονόδρομο των κενών μεταβάσεων. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν τη Δευτέρα. Για το Zoom το βλέπουμε, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά καλό για διάφορα πράγματα, μαζί και η ποιότητα δικτύου, μαζί και ο συγχρονισμός. Και για το chat στο Zoom σίγουρα θα πρέπει να διαβάζω τις ερωτήσεις. Εσείς τα βλέπετε ο ένας τον άλλον, απλά δεν θα καταγράφονται. Δεν θα καταγράφετε το chat για διάλεξη στο YouTube. Οπότε απλά θα επαναλαμβάνω τις ερωτήσεις, αλλά μην νομίζετε και αυτός ο κόσμος που το βλέπει στο YouTube ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το chat αυτών που συμμετέχουν ενεργά. Εδώ.
Αν βάζαμε δύο ε σε αντίθετες κατευθύνσεις, θα είχαμε ταύτιση, ναι. Αν είχαμε ε και προς την πίσω μεριά, τότε ναι, είναι σαν να είναι ισοδύναμες καταστάσεις. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έχουμε, κάνει. Που δεν μπορούμε να κάνουμε με τη μία και να μπορούμε με την άλλη. Το ε είναι σαν να έχουμε δύο μεταβάσεις από πριν. Ναι, θα μπορούσε κανείς να το σκεφτεί έτσι. Απλά δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις, νομίζω, ισοδύναμο. Εξαρτάται με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να έχω έρθει εδώ. Αλλά μπορεί, πάντα θα υπάρχει. Υπάρχει epsilon elimination αλγόριθμος. Μπορώ να βγάλω το epsilon από ένα μη αιτιοκρατικό αυτόματο. Ωραία. Λοιπόν, άρα αν δεν έχουμε κάτι άλλο, το σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε Δευτέρα. Από το Zoom θα προσπαθήσουμε και βλέπουμε πώς πάει. Καλή συνέχεια. Γεια σας.